Την ώρα που προκαλούν μεγάλο προβληματισμό και στην κοινωνία της Κρήτης, οι περιπτώσεις ενδοοικογενειακής σεξουαλικής κακοποίησης, αχτίδας αισιοδοξίας αποτελεί η ανέγερση σπιτιού στο Ηράκλειο από το χαμόγελο του παιδιού για τη στήριξη και φιλοξενία παιδιών που πέφτουν θύματα βίας. Αφού ξεπεράσαμε τα προβλήματα που υπήρχαν με τις πλημμύρες, γιατί είχε δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα, είχαν πλημμυρίσει οι χώροι κλπ. Τώρα βρίσκεται τελείωσαν τα μπετά. Και προχωράμε τα επόμενα βήματα, τα οποία θα είναι πολύ πιο γρήγορα. Τα χρήματα υπάρχουν, οι δυνατότητες υπάρχουν, η διάθεση υπάρχει. Η χορηγή στην Κρήτη πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ σημαντική. Μας κάνει εντύπωση πραγματικά και την συμμετοχή του κύριου Κάρατζη, ο οποίος μας βοήθησε να βρούμε όλους αυτούς τους χορηγούς. Αυτή θα είναι η τελική μορφή του σπιτιού, το οποίο θα ξεκινήσει το προσεχές διάστημα. Το φιλόδοξο σχέδιο, το οποίο είχε αποκαλύψει το Σεπτέμβριο του 2017 ο πρόεδρος του οργανισμού στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων με την Κατερίνα Σαλαπάτα, αναμένεται να πάρει σύντομα σάρκα και οστά. Ο χώρος ο οποίος θα δημιουργήσει και κάποια πρότυπα και κάποιες διαδικασίες που θα στηρίξει πάρα πολλά παιδιά στην Κρήτη. Είναι απαράδεκτο ένα παιδί να μένει σε ένα ίδρυμα και να ιδρυματοποιείται τόσα χρόνια. Πρέπει να βγουν τα παιδιά από τα ιδρύματα. Πρέπει να πάνε στις οικογένειες. Και έχουμε καταφέρει το τελευταίο διάστημα μωρά από τα νοσοκομεία να πηγαίνουν κατευθείαν στην οικογένεια. Ούτε καν να περνάνε από εμάς. Γιατί αυτό είναι η αγκαλίτσα, η πρώτη, είναι το πιο σημαντικό. Όπως εκτιμά ο Κώστας Γιαννόπουλος, σε 6 μήνες, εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, το σπίτι του χαμόγελου του παιδιού θα είναι μια πραγματικότητα, ανοίγοντας μια μεγάλη αγκαλιά στα παιδιά που έχουν ανάγκη. Η κριτική είναι κλειστή. Δεν μπορούν να δεχτούν ότι υπάρχει πρόβλημα στον τόπο τους, δεν μπορούν να δεχτούν ότι υπάρχει πρόβλημα στο χωριό τους, στη γειτονιά τους. Αυτό τους κάνει να είναι πιο κλειστοί. Βλέπουμε ότι με το χαμόγελο του παιδιού από τότε που ήρθε το εμπιστεύτηκαν. Ανοίγονται, μιλάνε περισσότερο, μας συμβουλεύονται. Και αυτό αισθάνομαι ότι σιγά σιγά αρχίζει και αλλάζει. Δεχόμαστε περισσότερες ενημερώσεις για παιδιά που έχουν πρόβλημα. Ο τηλεοπτικός φακός βρέθηκε σε γειτονιά στη Λεωφόρο Κνώσου και στο οικόπεδο που δόρισε ιδιώτης για τον κοινωνικό αυτό σκοπό. Πόσα παιδιά θα φιλοξένειασε? 25 παιδιά το maximum, αλλά καμιά φορά το ξεπερνάμε αυτό. Αλλά υπάρχει μια λογική να είναι και ένας χώρος που να στηρίζονται παιδιά που έχουν περάσει από διάφορες διαδικασίες κακοποίησης. Τι ηλικίες μιλάμε που να φιλοξενηθούν? Όπως πάντα από 0 μέχρι 18. Και μετά συνεχίζουμε. Βέβαια θα προωθήσουμε και εδώ όπως και σε όλη την Ελλάδα το θέμα της υιοθεσίας και αναδοχής. Πρόκειται για ένα σπίτι πρότυπο το οποίο θα στεγάσει τα όνειρα των μικρών παιδιών, τα οποία μπορούν να δουν τη ζωή με διαφορετικό μάτι, αυτό της αισιοδοξίας και κυρίως της ελπίδας για το μέλλον.